φέρνει αυξήσεις στα εισιτήρια του έως και 180%. Επιχειρούν να καταργήσουν το δικαίωμα με το επιβιβάσεων με το βασικό εισιτήριο. Να αυξήσουν το βασικό εισιτήριο από 60 σε 80 λεπτά χωρίς δικαίωμα μετεπιβίβαση. Να αυξήσουν για μία μόνο μετεπιβίβαση και μάλιστα προς την ίδια κατεύθυνση το εισιτήριο από 60 σε 90 λεπτά. Ως εδώ, δεν αντέχουμε άλλο ξεζούμισμα. Ξεσηκωνόμαστε, οργανωνόμαστε και να νικήσουμε. Να μην περάσει το νέο χαράτσι του ΟΑΣ. Όχι στα εξιστοτικά πρόστιμα. Οι μετακινήσεις με τα λεωφορεία είναι κοινωνικό δικαίωμα. Δεν μας προσέχουν χρήματα και μας ακριβέουν και το εισιτήριο του λεωφορείου. Ενώ ήταν διαθέσεις διαδρομές πριν κάποιους μήνες, τώρα μας το κάνουν μια διαδρομή. Αυτό δεν είναι καθόλου για να φέρουν τους πολιτικούς. Και πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει. Τουλάχιστον κατά 180%. Λέμε όχι στο νέο χαράτσι. Δεν υπακούμε να πάρουν πίσω τώρα τις αυξήσεις. Δημόσιες συγκοινωνίες φτηνές για όλο το λαό. Οργανωνόμαστε και αντιστεκόμαστε στο νέο χαράτσι. Οι συγκοινωνίες είναι ένα δημόσιο αγαθό και δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες αυξήσεις που όλοι υποστούμε αυτή την πολιτική εδώ πέρα που μας μειώνουν και τους μισθούς και πολλοί από εμάς είναι άνεργοι, δυσκολευόμαστε να το βγάλουμε πέρα. Αυτή η αύξηση δεν είναι καμία λογική. Τη στιγμή που τα κέρδη του ΟΑΣ κάθε χρόνο είναι όλο και μεγαλύτερα. Ο ΟΑΣ χωρίς το δικαίωμα της μετεπιβίβασης. Να αυξήσουν για μια μόνο μετεπιβίβαση και μάλιστα προς την ίδια κατεύθυνση το εισιτήριο από 60 σε 90 λεπτά. Λένε ψέματα όταν ισχυρίζονται ότι το εισιτήριο αυξήθηκε κατά 33%. Η πραγματική αύξηση φτάνει το 180%. Αυτή της κυβέρνησης και των Θεσσαλονικαίων υπουργών, όχι από ακραιότη και του Γενικού Γραμματέα Τσόκα, επιχειρεί την τρίτη επίθεση κατά των πολιτών της Θεσσαλονίκης τους τελευταίους τρεις μήνες.